Στα πολιτικά, είπα πριν από λίγο συγγενείς και το ολόκληρο το χωριό. Πάμε στην Τζίνα Στασινοπούλου που βρίσκεται στο σημείο. Τζίνα. Ρίτσα, σε κλίμα οδύνης συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία ολόκληρο το χωριό, όλοι οι χωριανοί, τους δύο ηλικιωμένους που παρέσυρε το φωνικό μπουρίνι. Ρίτσα, πρέπει να σου πω ότι υπάρχει βαθύς πόνος, υπάρχει απελπισία, υπάρχει όμως και αγανάκτηση, υπάρχει και πολύ μεγάλη αγωνία για το αύριο. Τι θα γίνει, όλοι οι κάτοικοι έχουν αυτό το ερώτημα, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Πρέπει να σου πω ότι σε ένδειξη σεβασμού σταμάτησαν σήμερα οι εργασίες εδώ για την αποκατάσταση των βλαβών. Κάτι που, όπως μας λένε οι κάτοικοι, ζητούν από αύριο να ξεκινήσει και πάλι και με ακόμη πιο εντατικούς ρυθμούς. Αυτό είναι το θέλω τους. Ζητούν βοήθεια αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πονεμένοι, Ρίτσα, και ζητούν πραγματικά βοήθεια από την πολιτεία ώστε να μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους, Ρίτσα. Τζίνα, σε ευχαριστώ.